σημαντικό παρασκήνιο. Σημειώνω με την οργή Ερντογάν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Εγκαταλείπει ουσιαστικά την ουδετερότητα. Από την άλλη, είναι ισχυρή η στήριξη Biden στο Ισραήλ. Παρομοιάζει τον Χαμάς, όπως τον ακούσαμε να λέει, με τον ISIS. Και αύριο μεταβαίνει στο Ισραήλ ο Άντονι Μπλίνκεν. Το ερώτημα είναι αν οι Αμερικανοί, Μιχάλη, θα εμπλακούν, για παράδειγμα, σε επιχειρήσεις για απελευθέρωση ομήρων, αν τεκμηριωθεί φυσικά ότι μεταξύ τους είναι και Αμερικανοί πολίτες. Ναι, Μιχάλη. Λοιπόν, μια κουβέντα μόνο για τον Ερντογάν. Αρκετά άντεξε ο άνθρωπος. Είναι γνωστός αντιαμερικανός, αντιδυτικός, αντισημίτης, αν θέλει κλπ. Αυτά που είπε, αυτά τον εκφράζουν. Τελεία και παύλα. Πρέπει να το καταλάβουν κάπου ότι οι Αμερικανοί, έλεος με αυτή την αμερικανική γραφειοκρατία που συνεχώς βλέπει, ακούει και του τα συγχωρεί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις με τον Μιχάλη, στα γρήγορα. Να πούμε και ότι πριν από λίγο η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι νεκροί, οι Αμερικανοί νεκροί είναι 22, όχι 14, αυξήθηκε ο αριθμός. Έτσι. Όπως αντιλαμβάνεσαι, μεγαλώνει και το βάρος στην πλάτη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ήδη 22 νεκρούς. Δεύτερο, έχει αγνοούμενους. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των αγνοούμενων. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι συγγνώμη, ομήρους ήθελα να πω. Εντάξει, η Χαμάς κρατάει Αμερικανούς ομήρους. Και οι Αμερικανοί ομήροι σε αυτές τις περιπτώσεις, λυπάμαι που το λέω έτσι, είναι πιο ακριβή από τους άλλους, από τους πολίτες των άλλων χωρών. Ο πρόεδρος ο Πάιντεν πριν από λίγο έκανε νέα δήλωση, Μιχάλη, να σας την διαβάσω. Θεωρώ ότι έχει μέσα μηνύματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Εντάξει, τα γνωστά, παρακολουθούμε την κατάσταση. Μίλησα με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου σήμερα. Δεύτερη φορά. Αυτή, Μιχάλη, είναι η τέταρτη συνομιλία. Των δύο αντρών. Ο κ. Πάιντεν είπε, η επίθεση της Χαμάς έφερε στην επιφάνεια, ανέδειξε δηλαδή, τον αντισημιτισμό, αλλά ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε και γενοκτονία. Μίλησε, χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Την κρατάμε, βαριά λέξη, ξέρεις τι σημαίνει, ξέρεις τι σημαίνει σε ό,τι αφορά και το διεθνές δίκαιο. Ο κ. Πάιντεν είπε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία και τόνισε ότι δεσμευόμαστε για την ασφάλεια του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού. Μιχάλη, είναι μια φράση αυτή που τα λέει όλα. Τι λέει? Οι ΗΠΑ γνωρίζουμε ότι έχουν στρατηγική και στρατιωτική σχέση με το Ισραήλ. Αυτή η στρατιωτική και στρατιωτική σχέση δεν υπάρχει, δεν την έχει με κανένα άλλο κράτος του κόσμου. Είναι μόνο με το Ισραήλ. Η δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ και στην ασφάλεια του εβραϊκού λαού, όπως ξέρεις, για να διασφαλιστεί το κράτος του Ισραήλ και ο εβραϊκός λαός, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και όπλα. Εγώ δεν λέω αυτή τη στιγμή ότι οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να μπουν σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν το λέω διότι δεν το ξέρω, Μιχάλη. Δεν γνωρίζω αν έχει πάρει ήδη την απόφαση. Προφανώς είναι στην περιοχή και με τα δύο αεροπλανοφόρα για να διασφαλίσουν ότι δεν θα μπουν άλλοι σε αυτόν τον πόλεμο. Ναι, αλλά όχι μόνο δύο αεροπλανοφόρα, είναι συνοδεύονται και από άλλα αεροπλανοφόρα. Μιλούμε για τον έκτο στόχο. Ναι. Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, έχουν πέραν των 200 πολεμικών αεροσκαφών. Έτσι, μετά. Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν σήμερα αυτή την επιχείρηση που ξεκίνησε εδώ και τρεις μέρες για την προμήθεια των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ με ό,τι χρειάζονται για ένα πόλεμο διαρκείας. Δεν τους έστειλαν αεροπλάνα, διότι οι Ισραηλοί έχουν πάρα πολλά αεροπλάνα. Έτσι, αλλά τους έστειλαν πυράβλους. Τους έστειλαν λοιπόν ό,τι χρειάζονται οι ενόπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι βάλουν το ερώτημα αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν τελικά να εισέλθουν σε αυτό το πόλεμο. Επαναλαμβάνω, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά εάν είχε πολλά, ας πούμε, εάν είχε πολλά και η Χαμάς, μία, δύο, τρεις, δέκα από αυτές τις εκατοντάδες ροκέτες που ρίχνουν κάθε μέρα, αντί στο έδαφος του Ισραήλ, τις ρίξουν στη θάλασσα εκεί που είναι τα αεροπλανοφόρα, υπάρχει πρόβλημα. Εάν η Χαμάς αρνηθεί να απελευθερώσει τους ομήρους, υπάρχει πρόβλημα για την Αμερική, όπως καταλαβαίνεις, και όχι μόνο για την Αμερική, και για άλλες χώρες.
που έχουν ο Προφανώς. Αυτά, Μιχάλη. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Πάντως, κυρίες και κύριοι, ακόμη και τώρα, 5 ημέρες από την έναρξη αυτού του αιματηρού πολέμου,